Η υπόθεση επόμενη μέρα στη μεταλλητική εποχή στην περιοχή της Μεγαλόπολης είναι ήδη όχι απλά σε φάση σχεδιασμού αλλά και σε υλοποίηση. Πέρα από τα όσα τρέχουν κεντρικά και περιφερειακά, η Δημοτική Αρχή κινείται με κάθε τρόπο έτσι ώστε να πετύχει ως το δυνατόν περισσότερες εγγυήσεις για την ομαλή μετάβαση. Μια σειρά από μεγάλα έργα και στοχεύσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα. Η απόσταση από το να γίνει πόλη χωριό μέχρι το να γίνει καλύτερη από ό,τι ήταν είναι μία τρίχα. Δηλαδή τι, μπορεί να μην πραγματοποιηθεί, σας είπα ας πούμε τρία έργα για μένα σπουδαία, που αν δεν γίνει κανένα, γιατί μπορεί να μην γίνει και κανένα, δεν ξέρω. Πρέπει να γίνουν και τα τρία σαν αλυσίδα. Τίνουν προς τα κάτω. Αν όμως και τα τρία τίνουν, δεν είπα ότι οι φυλακές θα γίνουν, είπα ότι έχουμε συζητήσει και πιστεύω και ελπίζω. Δεν είπα ότι μπορώ να διαβεβαιώσω τους μεγαλοπολίτες. Για το λόγο αυτό δεν έβγαλα και δελτίο τύπου στην τελευταία συνάντηση. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπουλης το είχε προαναγγείλει μιλώντας στην τηλεόραση Best. Και ήδη έτρεξε και η συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την περασμένη Δευτέρα, παρουσία του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, του Υπουργού Λευτέρη Οικονόμου, με τον Θανάση Χριστογιαννόπουλο να ενημερώνει για την πρόθεση του Δήμου να φιλοξενήσει την περιοχή σοφρονιστικό ίδρυμα ανοιχτού τύπου, στο πλαίσιο της μεταλλητικής εποχής που ανοίγεται στη Μεγαλόπολη. Η πρόταση, μάλιστα, όπως γνωστοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έγινε καταρχήν δεκτή και το Υπουργείο πλέον ήδη διερευνά με τα συναρμόδια Υπουργεία τις προϋποθέσεις για την γρήγορη υλοποίηση του έργου.